όσον αφορά τη σχέση μας και τη συνεργασία μας και το συμβόλαιό μας με τη Σεβρόν. Υπάρχει αντιπρόταση τη Σεβρόν στα χέρια της κυβέρνησης. Αυτό που είπε χθες ο Υπουργός είναι ότι πάμε, θέλουμε μία συμφωνία win-win. Και ρωτώ τώρα εγώ εσάς που είστε ο πιο ειδικός, μπορεί να επιτευχθεί μία συμφωνία τέτοια, win-win? Μπορεί φυσικά, αλλά πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις. Δεν πιστεύω η εταιρεία να κάνει σημαντικές υποχωρήσεις. Πιστεύω ότι θα επιμένει να μην προχωρήσει με πλατφόρμα, αλλά με αγωγό προς την Αίγυπτο. Και το γεγονός ότι χτες ήταν η προθεσμία για απάντηση, για λύση του προβλήματος και δεν έγινε, δείχνει ότι ακόμα υπάρχουν διαφωνίες, ότι δεν έχουμε συμφωνήσει, ότι προσπαθούν να φτάσουν σε μια συμφωνία. Και πιστεύω επίσης ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται να είναι διατεθειμένος να βρει μια λύση, δηλαδή να συμφωνήσει με την Chevron και να μην καταλήξουμε σε ένα βάγιο. Γι' αυτό συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, παρόλο το γεγονός ότι είχαμε προθεσμία να κλείσει το θέμα χτες και δεν το κλείσαμε. Ναι, ξέρετε, φαντάζομαι, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα ότι όταν κάνεις διαπραγμάτευση με ένα τέτοιο κολοσσό και όταν δεν έχεις και plan B, τι να τους πεις, σηκωθείτε, φύγετε. Αυτό είναι το πρόβλημα του μεγάλο, διότι άμα φύγουνε, δεν θα φύγουνε. Το κακό είναι ότι δεν θα φύγουνε. Θα πάμε, ας πάνε δικαστήρια, θα πάμε για μεσολαβήσεις και όλα αυτά και διαιτησίες που θα πάρουν χρόνια, έτσι. Θα καθυστερήσει την ανάπτυξη του κοιτάσματος πάρα πολύ. Αλλά είναι φυσικά και οι πολιτικές επιπτώσεις. Όπως ξέρετε, το σχέδιο της Chevron έχει ήδη υποστηριχτεί από το Αμερικάνικο State Department ως το πιο κατάλληλο για το κοίτασμα. Ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο έτσι το διαζύγιο. Εξάλλου νομίζω ότι δεν υπάρχει ένα plan B από την πλευρά μας. Άντε, φεύγει η Σεβρόν. Τι θα κάνουμε παρακάτω εμείς? Ακριβώς, δεν νομίζω να υπάρχει, διότι άμα φύγει η Σεβρόν, ποιο θα βάλουμε? Και είναι και ένα άλλο θέμα, είναι το θέμα της ΕΝΗ. Η ΕΝΗ προχωρά αυτή τη στιγμή με γεωτρήσεις στο Κρόνος και έχει πει ότι αν η γεωτρήση είναι επιτυχής, που πιστεύω να είναι επιτυχής, θα προχωρήσει με δικούς της σχεδιασμούς, θα εισηγηθεί την ανάπτυξη του κοιτάσματος. Και η εισήγηση της ΕΝΗ είναι να προχωρήσει με σχέδιο σχεδόν ακριβώς το ίδιο με την Chevron, δηλαδή να βάλει αγωγό από το 6 στο κοίτασμα ΖΟΡ της Αιγύπτου και από εκεί να πάει στην Αίγυπτο για επεξεργασία και χρήση. Επομένως, η δική μου ανησυχία είναι, άμα απορρίψουμε την Chevron, θα απορρίψουμε και την ΕΝΗ. Σωστό. Πού μας πάει αυτό το θέμα? Σωστό. Δηλαδή, ή θα δεχτούμε την ΕΝΗ, θα δεχτούμε το ένα σχέδιο της ΕΝΗ και το ίδιο σχέδιο της Chevron θα το απορρίψουμε? Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, κύριε Έλληνα, ο σταθμός υγροποίησης υπάρχει στο πλάνο ή τον έχουμε ξεχάσει ήδη, ή η πλωτή, αν θέλετε, μονάδα? Πάμε σε άλλα μοντέλα. Σταθμό υγροποίησης στην Κύπρο δεν υπάρχει στο πλάνο. Δεν υπήρχε στο πλάνο, ούτε και υπάρχει στο πλάνο. Ο σταθμός υγροποίησης είναι στην Αίγυπτο. Γι' αυτό πάει στην Αίγυπτο. Το πλάνο ήταν πάντα να πάει το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο, που έχει απόλυτη ανάγκη από το φυσικό αέριο, για δική της χρήση, αλλά και ίσως και για υγροποίηση και εξαγωγή. Δεν είναι απόφαση δική μας, είναι απόφαση της Αιγύπτου τι θα κάνει με το φυσικό αέριο. Το θέμα είναι κατά πόσον θα υπήρχε πλωτή μονάδα πάνω, πλατφόρμα πάνω από το κοίτασμα ή όχι. Η δικιά σας άποψη ποια είναι, κύριε Έλληνα? Ανεξάρτητα από το κόστος ή το τι υπάρχει τώρα στη διαπραγμάτευση Κυπριακής Δημοκρατίας και Σεβρών, είναι συμφέρουσα η λύση της πλωτής ή κάνουμε το ίδιο πράγμα με έναν αγωγό? Κάνουμε τα ίδια πράγματα. Με την πλωτή μονάδα ίσως να υπήρχε πιθανότητα να γίνει περισσότερη ανάκτηση του φυσικού αερίου, διότι η παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα είναι πιο δύσκολη χωρίς την πλατφόρμα. Δηλαδή, χωρίς πλατφόρμα ίσως η παραγωγή να είναι κάπως μειωμένη. Αλλά δεν είμαστε εντελώς σίγουροι. Η εταιρεία
μας εισηγείται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και φυσικά είναι το γεγονός ότι η επένδυση δεν θα προέρθει από εμάς. Η επένδυση θα προέρθει από τις εταιρείες. Έτσι, αν οι εταιρείες επιμένουν ότι με τις παρούσες συνθήκες δεν είναι συμφέρον να μπει η πλατφόρμα και προτιμούν να προχωρήσουν με αγωγό, οι επιλογές για μας είναι πολύ λίγες. Ο Υπουργός λέει ότι χρειαζόμαστε υποδομές στην Κυπριακή ΑΟΣ για το μέλλον της παραγωγής φυσικού αερίου από την ΑΟΣ γενικά. Αλλά τι πάει να πει αυτό το θέμα, δηλαδή τι θα κάνουμε με την πλατφόρμα αν υπάρχει εκτός από τη χρήση για την Αφροδίτη. Θα υποχρεώσουμε την ΕΝΗ και να κάνει άλλη πλατφόρμα. Να πάνε στην ίδια πλατφόρμα, δεν πρόκειται να γίνει τέτοιο θέμα. Έτσι. Δεν είμαι σίγουρος που στέκεται, ποια είναι η βάση δική μας στην επιμονή μας για υποδομές. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, δεν είναι ξεκάθαρο και προβάλλει δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις. Πάντως εγώ προσωπικά και νομίζω και κάποιοι άλλοι δεν περίμεναν την ΕΝΗ τόσο πολύ να θέλει να βγάλει πρώτη φυσικό αέριο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δραστηριοποίηση μεγάλη και θέλει να βγάλει, λέει, πρώτη φυσικό αέριο από την Κυπριακή ΑΟΣ. Τώρα πόσο εφικτό είναι αυτό? Υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Οι λόγοι είναι ότι το μεγάλο κοίτασμα ΖΟΡ, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΝΗ στην Αίγυπτο, έχει τεχνικά προβλήματα και η παραγωγή του έχει μειωθεί. Η παραγωγή του αυτή τη στιγμή είναι περίπου 20% πιο λίγη από ό,τι σχεδιάστηκε. Και η ΕΝΗ χρησιμοποιεί μέρος του κοιτάσματος ΖΟΡ για εξαγωγή στην Ιταλία. Το παίρνει στην Αίγυπτο, το υγροποιεί και το εξάγει στην Ιταλία υγροποιημένο. Ναι. Όταν τώρα που η παραγωγή έχει μειωθεί και οι ανάγκες της Αιγύπτου σε φυσικό αέριο είναι τεράστιες, δυσκολεύεται να κάνει εξαγωγές στην Ιταλία. Έτσι, θέλει να βρει περισσότερο φυσικό αέριο. Υπάρχουν τα κοιτάσματα του Μαχείου 6, υπάρχουν και ακόμα δύο μικρά κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί τώρα τελευταία στην Αιγύπτο. Το ένα λέγεται Orion και το άλλο λέγεται Nargis, στα οποία έχει δικαιώματα η ΕΝΗ. Και εκεί προωθεί την άμεση παραγωγή. Για παράδειγμα, στο Orion που μόλις ανακαλύφθηκε, η ΕΝΗ άρχισε ήδη σχεδιασμούς για να έχει παραγωγή σε 3 χρόνια. Μάλιστα. Το ίδιο και με το κοίτασμα Ναργής που είναι μαζί με τη Chevron. Υπάρχει ένα νέο άλλο κοίτασμα που λέγεται Ναργής, που είναι περίπου το ίδιο μέγεθος με τα Αφροδίτη, λίγο πιο μικρό, και οι εταιρείες προχωρούν με παραγωγή που θα είναι έτοιμη σε 3 χρόνια, χωρίς δυσκολίες. Έχουν απόλυτη ανάγκη. Η Αίγυπτος έχει τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή. Έχουν διακοπές ηλεκτρισμού. Δεν μπορούν να παράσχουν το φυσικό αέριο στη βιομηχανία που χρειάζεται. Τεράστια προβλήματα. Έτσι, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αυξήσουν την παραγωγή. Το φυσικό αέριο της Κύπρου θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση. Και έχει και πολιτικές διαστάσεις. Όταν βοηθήσουμε την Αίγυπτο με φυσικό αέριο, θα ενδυναμώσει τις σχέσεις με την Αίγυπτο. Σωστό. Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο και η εμπειρία σας έτσι μας βοηθάει να καταλάβουμε και εμείς κάποια πράγματα. Κύριε Έλληνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εύχομαι καλή δουλειά να έχετε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Δόκτωρ Χαράλαμπο Έλληνα, τον ειδικό σε θέματα υδρογων ανθράκων. Θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ. Θα πάμε, πού πάμε, παιδιά, τώρα? Θα πάμε. Μάλιστα, θα πάμε.